Καλησπέρα από το κανάλι Τζος Μαψός. Εδώ σήμερα θα κάνουμε την ανακάλυψη Part 2, συμπλήρωμα της αναμογεννήτριας. Λοιπόν, ανεμιστήρα σταπέδου, μοτεράκι. Εντάξει. Το έχουμε εδώ. Λιμένο, ρότορας. Ξεκινάμε, για να μην μπερδευόμαστε. Καλώδια. Τα καλώδια αντιστοιχούν σε το μαύρο που είναι το πλην και η γρήγορη κίνηση. Έχω κόψει δηλαδή τα υπόλοιπα, τα οποία ήταν κίτρινο, άσπρο και μπλε. Κίτρινο, άσπρο, μπλε, χαμηλή κίνηση και το κίτρινο είναι η επιστροφή του πυκνοτή για να δουλέψει. Πάει στο άλλο τύλιγμα. Εμείς χρησιμοποιούμε τη γρήγορη κίνηση. Παίρνουμε ρότορα. Θα χαράξουμε. Ένα λεπτάκι λίγο. Θα χαράξουμε 2 γραμμούλες. Είτε θέλετε γραμμή, είτε θέλετε γούβα. Αυτό μαγνητίζει κιόλας από μόνο του. Και θα βάλουμε μέσα μαγνήτη νεοδημίου. Ένα θα το βάλουμε πάνω, ένα θα το βάλουμε κάτω. Ο ένας θα είναι νότιος, ο άλλος θα είναι βόρειος. Μπορεί να βάλουμε και 4, αν θέλετε. Δικό σας θέμα. Και αφού βάλουμε τους μαγνήτες, θα περιχύσουμε εξωτερικά μία ρητινίτσα για να κλείσουμε τους πόρους. Θα το τροχίσουμε για να γίνει γυαλιστερό πάλι έτσι όπως είναι, ώστε να μην βρίσκει μέσα στα μαξιλαράκια. Συνδέουμε, βάζουμε τη φτερωτή και από αυτό εδώ το εργαλείο βγάζουμε 220 βολτ. Με απλά πραγματάκια θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το ένα τύλιγμα. Το ισχυρό, το μεγάλο, και δεν θα βγάλουμε 12, θα βγάλουμε 220. Αν παίζαμε με τα τυλίγματα και κάναμε άλλο πάντρεμα, θα βγάζαμε και 12 με 24. Τώρα θα κάνουμε μία 220, η οποία μπορεί να τη βάλουμε κάπου και να βάλουμε LED lamps και να ανάβουν με τον αέρα. Λοιπόν, παραγωγή είναι ρεύματος από ένα ρότορα και ένα ανεμιστηράκι δαπέδου, το οποίο ήταν 25 βατ. Μικρό, το έχω λύσει. Θα σας το δείξω και μετά με τη φτερωτούλα πώς θα προσαρμόσουμε. Εδώ μπαίνει η φτερωτή του. Παξιμαδάκι το έχω φυλάξει μαζί που βιδώνει και η φτερωτή του είναι δονάτη. Εντάξει. Αυτός ήταν. Θα του βάλουμε μια άλλη φτερωτή μεγαλύτερη. Θα το προσαρμόσουμε λίγο έξω για δοκιμή, να δούμε με τον αέρα τι μπορεί να παράγει. Αύριο θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία κοψίματος, τοποθέτησης 2 μικρών μαγνητών. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή για να κάνουμε το τέλειο αποτέλεσμα για να πετύχουμε να κάνει πανηγύρια. Εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή να δούμε αν μπορούμε να το παράγουμε και αν μπορούμε να δουλεύει. Θα το κάνουμε για να σας αποδείξω ότι δουλεύει. Λοιπόν, είναι συμπλήρωμα του δυναμού στο Part 1 που δεν έχω γράψει ακριβώς τι θα κάνω. Απλά σας λέω τι θα γίνει εδώ πέρα εδώ σε αυτόν εδώ και στο δυναμό που έρχονται τα ανταλλακτικά μέσα σε 20 μέρες. Θα το κάνουμε όλα μαζί για να στήξουμε μετά εξ ολοκλήρου με το 12. Λοιπόν, εδώ θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κανονικά 2-20. Να ανάψουμε λάμπες. Μακάρι να πετύχει και θα λύσουμε πολλά προβλήματα. Απλά, κοιτάξτε ακριβώς τι είναι. Ανεμιστηράκι, το οποίο δούλευε, δεν ήταν καμένο, δεν έχει τυπήσει κάποια περιέλυξη. Χρησιμοποιούμε το μαύρο και το κόκκινο. Το μαύρο είναι το πλην. Το κόκκινο είναι οι υψηλές τροφές, το ξαναλέω. Μην μπερδευτούμε με τις χαμηλές και με τα υπόλοιπα, γιατί θα μας χρησιμοποιεί άλλα τυλίγματα, θα μας βγάλει άλλα βόλτα. Εμείς θέλουμε την υψηλή. Τα χρησιμοποιούμε, κάνουμε την πατεντούλα και είμαστε εδώ να κάνουμε την δοκιμή. Λοιπόν, γεννήτρια 220 από κανάλι George Mapsos. Έρχεται να είστε έτοιμοι να το δείτε. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, είναι Χριστούγεννα, ίσως να μην προλάβω, αλλά πιστεύω μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι έτοιμο. Να κάνετε like όσοι μπορείτε, κοινοποίηση στο βιντεάκι, εγγραφές και ό,τι μπορείτε να με βοηθήσετε για να έχω το κουράγιο να σας δείχνω και άλλες πατέντες που μπορεί να σας βοηθήσουν. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε μέχρι μέσα σε σωλήνα να το προσαρμόσουμε και να γυρίζει όπως γυρίζει ο κυκλοφορητής και να παράγει ρεύμα. Δηλαδή μπορούμε μέσα από τον κυκλοφορητή με μαγνήτες να παράγουμε ρεύμα. Πολλά μπορούμε να κάνουμε αν πετύχουμε αυτό εδώ το πραγματάκι. Γι' αυτό βοηθήστε με, ώστε να μπορώ να σας βοηθήσω κι εγώ. Τίποτα άλλο. Καλές γιορτές εύχομαι.
Ίσως να μην τα πούμε μέχρι τέλος του χρόνου. Αν μπορέσω και το φτιάξω, θα ξαναπούμε. Λοιπόν, part 2 του βίντεο. Δεν έχουμε τελειώσει την ημέρα μας. Λοιπόν, ξεκίνησα. Βάλαμε ένα χαρτόνι, το οποίο, χαρτοτενία δηλαδή, το οποίο αλφαδιάσαμε μία-μία γραμμούλα. Φαίνεται εδώ. Και θα βάλουμε τους μαγνήτες αυτούς. Νεοδημίου. Κοιτάξτε. Αυτή εδώ τώρα είναι βόρειος-νότιος. Κοιτάξτε, άμα το να βάλω εγώ ανάποδα, γυρίζει τούμπα. Βλέπετε. Δηλαδή, θες τώρα να βρεις ποιος είναι ο βόρειος και ο νότιος. Αυτοί εδώ τώρα είναι όλοι από μια κατεύθυνση. Αν τους βάλεις κάτω εδώ τώρα και προσπαθήσεις για να τους κολλήσεις, αν είναι αντίθετοι, κοιτάξτε. Μετακινείται. Μόνος του. Είναι πάρα πολύ ισχυρός μαγνήτης. Άρα, αν τον αφήσεις μόνο του, γυρίζει κανονικά. Και έχουμε τώρα. Βόρειος, κόλλησε κιόλας, συγγνώμη. Βόρειος, νότιος, βόρειος, νότιος, βόρειος, νότιος. Έτσι θα μπουν. Θα βάζουμε ένα βόρειο, ένα τούμπα νότιο. Ένα βόρειο, ένα νότιο. Πάνω εδώ. Εγώ σε αυτόν εδώ τώρα θα το κατασκευάσω με τρύπες. Δηλαδή θα κάνω τρύπες μέσα και θα τους βάζω μέσα. Με το τρυπανάκι. Και θα βγαίνει πάνω μία βόρειος, μία νότιος. Μία βόρειος, μία νότιος. Θα βάλω περισσότερους. Δεν θα βάζα δύο. Θα βάλω, γιατί είναι πιο μικρή, θα βάλω γύρω στους 10. Περισσεύουν. Έχω πολλούς. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο μέχρι, πιστεύω, μέχρι τα Χριστούγεννα. Είναι συμπλήρωμα του βίντεο που έβαλα. Λοιπόν, κοιτάξτε το. Και όπως είπαμε, βοηθήστε με για να σας κάνω και ό,τι άλλο μπορώ. Αυτά από το καναλάκι George Mansos. Γεια σας.